κύριε Μαντά, ποιο είναι το σχολείο σας? Δηλαδή, τι είπε χτες στο κόμμα σας για την οικονομία, το οποίο δεν ξέραμε? Νομίζω ότι ξεκαθαρίστηκαν μερικά πράγματα για τη συμφωνία που είναι πολύ κρίσιμα. Για όποιον ήθελε να ακούσει, βεβαίως. Και το λέω αυτό γιατί πραγματικά η εισαγωγή του κυρίου Μητσοτάκη στην συζήτηση για την οικονομία νομίζω ότι δημιούργησε το έδαφος, να το πω έτσι, και για άλλες συζητήσεις χρήσιμες γενικά, αλλά όχι για το συγκεκριμένο ζήτημα για το οποίο συζητάγαμε. Αυτό λοιπόν το οποίο υπόθηκε χτες και θέλω να το ξαναπώ, κυρίως από τη δική μας την πλευρά και από τους υπουργούς και από τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών και από τον Υπουργό Οικονομικών, τον Ευκλήδη Τσακαλώτο, είναι ποια ήταν τα κρίσιμα σημεία στη συμφωνία που νομίζω ότι ξεκαθαρίστηκαν. Και το κρίσιμο σημείο είναι και είναι ότι κλειδώθηκε ένα μακροπρόθεσμο, θα λέγει κανένας, πρωτογενές πλεόνασμα στο ύψος του 2%, και αυτό σε συνδυασμό με το ταβάνι για το ζήτημα του χρέους που δεν πρέπει να υπερβαίνει το 15% του ΑΕΠ ως ανάγκες χρηματοδοτικές εξυπηρέτησης του χρέους, δημιουργεί ακριβώς, αν θέλετε, με την απλή μέθοδο των τριών, να το πω έτσι πολύ απλά, μπορεί κανένας να υπολογίσει πώς ακριβώς θα κινηθεί η ρύθμιση του χρέους το επόμενο χρονικό διάστημα. Αυτό μαζί με τον μηχανισμό ο οποίος στην περίπτωση που για να δεν πάνε καλά στην ανάπτυξη, το γαλλικό κλειδί που λέγεται, δημιουργεί τον τρόπο, τον μηχανισμό η ρύθμιση του χρέους. Αυτό είναι ένα εξαιρετικά υπενθυμίζοντας ταυτόχρονα, και θέλω να το υπενθυμίσω και στη σημερινή εκπομπή, ήδη τα βραχυπρόθεσμα μέτρα για το χρέος λειτουργούν, έχουν στο επίπεδο των τόκων χρεολυσίων ομαλοποιήσει τα πράγματα, και νομίζω ότι αυτό συνθέτει, αν θέλετε, το κρίσιμο σημείο της απόφασης του Eurogroup. Σε θεμελιώδη μεγέθη να πω λίγο, αν θέλετε να συμπληρώσω κάτι. Είναι χωρίς αμφιβολία ότι έχουμε μπροστά μας δύσκολη δουλειά. Κανένας δεν πανηγυρίζει, κανένας δεν πετάει στα ουράνια. Ωστόσο, θεωρώ ότι με αυτή τη συμφωνία και με αυτά τα σημεία που προσπάθησα και εγώ σήμερα να επαναλάβω, ελπίζω να είναι κατανοητά, έχουμε μπροστά μας πράγματι ένα διάδρομο που είναι στο δικό μας χέρι και κυρίως, αν θέλετε, στο χέρι της κυβερνητικής πλειοψηφίας για το πώς θα ανταποκριθεί στην αποτελεσματικότητα και δημιουργικότητα, αν θέλετε. Εγώ έτσι το νιώθω, ότι είναι μια περίοδος που μπορούμε πραγματικά να δημιουργήσουμε νέα δεδομένα. Πώς θα ανταποκριθούμε και πώς θα τα πάμε? Εγώ νομίζω ότι έχουμε τη δυνατότητα, έχουμε παράθυρο ευκαιρία σε αυτή τη στιγμή. Προλαβαίνετε με ήπιο τρόπο την ερώτηση, η οποία λέει τι αφορά ένα φορολογούμενο η χθεσινή συζήτηση για θεμελιώδη μεγέθη και για το πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Θα σας πω πολύ απλά, κύριε Βασιλόπουλε. Θα επανέλθουμε. Το προλάβατε να το προαπαντήσετε με ήπιο τρόπο. Είναι ευτύχημα αυτό για τον ομιλητή.